μέλος της Ομοσπονδίας θα προχωρήσει σε δύο βραβεύσεις και εν συνεχεία θα υπάρχει χρόνος για παρεμβάσεις επί των λεχθέντων. Έχει ζητήσει ο κύριος Καραγιάννης να κάνει παρέμβαση και ο κύριος Βασιλείου, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, πολιτευτής των Ανέλ στα Γιάννενα. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι μαζί μας είναι τα παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου, του παραρτήματος Πογωνιανής. Όσοι εκκλησιαστήκατε σήμερα θα είδατε ότι είπαν το πατερικόν, είπαν το πιστεύω και έχουν μαζί τους, με τη διευθύντριά τους, την κυρία Άντη Θεοδωροκοπούλου, έχουν μαζί τους τις παραγωγές που έχουν κάνει στο εργαστήριο της Πογωνιανής. Μπορεί να προμηθευτείτε, αν θέλετε, από τα προϊόντα που κάνουν αυτά τα παιδάκια. Τώρα, εμείς έχουμε μια μεγάλη υποχρέωση σαν απόδημοι. Μαθαίνουμε τα νέα της περιοχής από δύο πογονήσια site. Ένα από αυτά το διαχειρίζεται με την επωνυμία Τζουρλάκος ο φίλος του Πογονίου από τη Χαραυγή, τη Βάλτιστα, ο αγαπητός Χάρης Καψάλης, που μας κινηματογραφεί αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Καψάλης αδιάκοπα ενημερώνει για κάθε δραστηριότητα κάθε Πογονήσιου με αντικειμενικότητα, χωρίς με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Μας δίνει βήμα και στέλνουμε τις ευχές πρωτοχρονιά, Πάσχα και Χριστούγεννα στα πέρατα της γης μέσω του site που έχει και γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να τον ευχαριστήσουμε και να τον τιμήσουμε σε αυτή την εκδήλωσή μας. Θα ήθελα ο επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας να του απονείμει αυτή την τιμητική διάκριση. Έλα Χάρη. Να ξέρετε ότι ο κύριος Παπάς είναι το στήριγμα της Ομοσπονδίας. Και παρακαλώ να πει και δύο λόγια. Εδώ. Συγχαρητήρια για τη δράση που αναπτύσσεις. Θέλουμε να μείνεις εκεί που είσαι, να βοηθήσεις τα ακριτικά χωριά και θα έχεις από την αποδημία κάθε στήριξη. Συγχαρητήρια. Χάρη, θα πει δύο λόγια. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και φίλο Γρηγόρη Άλμπυρο. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το διοικητικό που ψήφισε ομόφωνα αυτή τη βράβευση. Είναι μια επισφράγηση των προσπάθειών μου, των δεκάδες χιλιάδες ωρών πίσω από ένα υπολογιστή και πίσω από μια κάμερα. Θέλω να επισημάνω κάτι στο φίλο Γρηγόρη Άλμπυρο, πως αυτή είναι η δεύτερη βράβευση στο χωριό της Βίσανης που μου γίνεται. Μία μου έγινε σε ηλικία 12 ετών σαν αρχηγός σκυταλοδρομίας, τότε που η Βίσανη ήταν το χωριό της Άνθησης και γινόταν οι πυρωτικοί αγώνες στο κήπεδο, που με τα λύπη μου το είδα, κύριε Δήμαρχε, κάτω με βάτα και με σκατζόχυρος. Λοιπόν, εκεί λοιπόν μου απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο σαν αρχηγός. Το δεύτερο είναι αυτό και είναι πάρα πολύ για μένα καλό. Ακόμη θέλω να πω πως την ιστοσελίδα μας την επιβράβευσαν η αδελφότητα πηγιωτών Άρτας, όπου προβάλαμε τη Μονή Σέλη, στην οποία επισκέφθηκε και ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας, από την Δημοτική Χοροδία Πρεβέζης. Όμως αυτό εδώ έχει τη δεκαπλάσια αξία, γιατί πατάω στα πάτρια εδάφη. Θέλω να σου πω δύο λόγια για την ιστοσελίδα μας. Τζουρλάκος είναι τοπονύμιο στο χωριό μου τη Χαραυγή. Λάκος, χύμαρος που τρέχει λίγο νερό, το τουρκικό τζουρ τζουρ τζουρ, συν το λάκο, Τζουρλάκος. Όλοι είχαν την απορία από πού βγήκε αυτό το όνομα. Ακόμη
από τελευταίες πληροφορίες που έχω από τον προγραμματιστή της ιστοσελίδας, εσείως ξεπεράσαμε στα 7 χρόνια δραστηριότητας τα 11 εκατομμύρια προβολές. Αυτό οφείλεται σε όλους τους υπογονείς τους, στα παιδιά μας, ομογενείς, απόδημους, ντόπιους. Αν μου επιτρέψει ο Πρόεδρος να πω δύο λόγια για την ασφάλεια του υπογονείου, την οποία έχω ασχοληθεί, ίσως θα έλεγα το μοναδικό ΜΜΕ στην Ήπειρο. Λοιπόν, δύο μόνο λογάκια. Θα απασχολήσω για 3 λεπτά. Θα έλεγα ότι πιο πολύ απογοητευμένος είμαι παρά ενθουσιασμένος. Δηλαδή, κύριε Τασούλα, επί κυβερνήσεώς σας, ο κύριος Καψάλης, θα το πω κατά τα λαϊκά που λέμε δρομένα, λοιπόν, έφαγε πόρτα από τον κύριο Δένδια. Ταξίδεψε 500 χιλιόμετρα να μιλήσει μαζί του για την ασφάλεια αυτής της περιοχής και ο κύριος Δένδιας τον έστειλε στην γραμματέα του, προφασιζόμενος ότι είχε κάποια δουλειά, κάποια υποχρέωση, κάποια άλλη. Ας είναι καλά ο άνθρωπος, αν και είμαστε και δίπλα μας, χωρίς το Ιόνιο. Λίγο αργότερα ο κύριος Κικίλιας στήσανε εδώ φιέστα ολόκληρη στην περιοχή και έταξε μέχρι και θάλασσα να φέρει στο πογόνι. Βέβαια ήταν λίγο δύσκολο, δεν υπήρχαν δεξαμενές. Αρκεστήκαμε στο ότι θα μας έφερνε θερμικές κάμερες, στο ότι θα επέστρεφε τους συνοριοφύλακες αυτούς που απήγαγε γενικά η κυβέρνηση και τους διένυμε σε όλη την Ελλάδα και που εδώ είναι αναγκαίοι στην περιοχή του υπογονείου. Λοιπόν, και ακόμη τους περιμένουμε. Τζάπα τα τσίπουρα, κύριε Δήμαρχε, και έχουμε και καλό τσίπουρο στην περιοχή. Θα προχωρήσω για να μην είμαι άδικος και στη σημερινή κυβέρνηση, κύριε Καραγιάννη. Ο κύριος Καμένος με στολή παραλλαγής ήρθε στην περιοχή και όπως είπε και ο πρόεδρος Ομοσπονδίας, με πογονίσα θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο καταγωγή, να την πούμε έτσι, αν όχι είναι της γυναίκας του, της σύζυγου του, έταξε ότι θα ανοίξει τα φυλάκια, τα στρατιωτικά φυλάκια, τα οποία φίλες και φίλοι υπογονήσει, στρατιωτικά φυλάκια σε συνεργασία με την αστυνομία, οι οποίοι είναι ήρωες αυτά τα παιδιά, στην κυριολεξία, γιατί έχω μιλήσει μαζί τους πολλές φορές σε όλες αυτές τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις που έχω κάνει, θα κάνουν θαύματα. Τέλος, θέλω να κλείσω με όλα αυτά που ακούω, τα παράπονα, τα μηνύματα που μου στέλνουν απόδημοι, μόνιμοι, πως ό,τι και να κάνεις κύριε Καψάλη, το πογόνι θέλουν να το παραδώσουν ανέμακτα. Κύριοι της κυβέρνησης, να λοιπόν η ευκαιρία σας, αποδείξτε μας το αντίθετο, αποδείξτε μας ότι έχουμε όλοι άδικο και να είστε σίγουροι πως εμείς σαν ιστοσελίδα θα σας προβάλλουμε τόσο πολύ μέχρι και το ξημέρα ακόμη. Δεν θα κοιμόμαστε καθόλου. Για ένα τελευταίο θα σας πω ότι το πρωί πήγα στα Γιάννενα να πάρω την κόρη μου 3,5 ώρα από το πρακτορείο και από τη Χαραυγή μέχρι τα Γιάννενα. Ταξίδευα μόνος μου χωρίς να δω ένα φάρο αναμένο. Με δύο περιπολικά σε όλο το πογόνι, αυτά τα παιδιά τι θα τα κάνετε? Λάστιχα. Δεν γίνονται με 800 ευρώ. Δεν γίνονται. Κοιτάξτε λοιπόν τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Βάλτε σε μια παρένθεση όλα τα οποία όσα σας έχουν χωρίσει και αντιπολίτευση και κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Διώξτε τα, σβήστε τα με μια γομολάστιχα και κοιτάξτε από εδώ και πέρα θα κάνετε αυτό το πογόνι που και ο Βασίλης είπε αυτά που έπρεπε να πει και η Όλγα τα ίδια και ο πρόεδρος τα ίδια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Ομοσπονδία. Να ξέρετε, η Ομοσπονδία θα είμαστε πάντα δίπλα της. Θα προβάλλουμε και θα προβάλλουμε πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Χάρη. Και όλα αυτά να έχετε υπόψη σας. Όλες οι συνεντεύξεις είναι όλα χωρίς χρήματα. Έτσι. Δηλαδή, ούτε τσίπουρο δεν τον έχουμε κεράσει τον. Δεν πίνω.